έξω από το κτίριο. Δεν το ξέρω, δεν το έχω σαν επίσημη πληροφορία. Βλέποντας ωστόσο το τσούρμο το οποίο κινήθηκε με τους αστυνομικούς, μιλάμε για περισσότερα από 20 άτομα. Κάποιοι από αυτοί μάλιστα ένστολοι φορούν στολές του εμπορικού ναυτικού, είναι αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού. Κάποιοι ήταν με πολιτικά ρούχα, προφανώς στελέχη της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας, και φυσικά να δώσουν και στοιχεία για το αν υπάρχουν μέσα άλλα εγκλωβισμένα άτομα τα οποία δεν είχαν δεχτεί πειρά. Προφανώς είχαν καταφύγει, είχαν καταφέρει να κρυφτούν ακούγοντας τους πυροβολισμούς από το σημείο. Ο ηλικίας περίπου 70 ετών άνδρας, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το κενό ασφαλείας, το ότι γνώριζε τον χώρο και να μπήκε από το πάρκινγκ κατευθυνόμενος όροφο προς όροφο. Φαίνεται να έχει πει και κάποια λόγια ότι μπήκε μέσα προκειμένου να δώσει λύση, να ξεκαθαρίσει το θέμα το οποίο είχε δημιουργηθεί με αυτόν, καθώς είχε σχετικά πρόσφατα απολυθεί, είχε χάσει την δουλειά του. Να δούμε τι όπλο χρησιμοποίησε, αν ήταν κυνηγητικό, αν ήταν κάποιο πιστόλι αυτό με το οποίο πυροβόλησε εναντίον των πρώην συναδέλφων του. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μία μίνι σύσκεψη μεταξύ των αξιωματικών που βρίσκονται στο σημείο. Ένα άτομο το οποίο τρέχει, πηγαίνει προς τα ασθενοφόρα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι. Βλέπουμε ένα άτομο το οποίο πηγαίνει τρέχοντας προς τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο ένα, μάλιστα, παραμένει και ανοιχτή η πισωπόρτα. Το δεύτερο είναι σε ακινησία με κλειστές τις πόρτες. Όπως είπα λοιπόν νωρίτερα, βλέπουμε μία μίνι σύσκεψη μεταξύ αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκονται και συντονίζουν την επιχείρηση. Δεν έχουν μπει αυτοί μέσα στο κτίριο, παραμένουν σε μία απόσταση περίπου 30 μέτρων, καθώς ακόμα βρίσκονται οι πάνωπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, που είδαμε πριν να μπαίνουν με πλήρη εξοπλισμό, με βαριά όπλα, πολεμικά τυφέκια και φυσικά με αλεξίσφαιρα και όλα τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Φυσικά, είμαστε, παρακολουθούμε το θέμα.